είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Φάνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα Σπύρο και στο Λεωνίδα και φυσικά στον Αντρέα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και απόψη. Πρωτού μπούμε στα ιστορικά θέματα, δύο σχόλια θέλουμε που έχουν συμβεί στη Δράκη. Γεγονότα και αυτό που έγινε στο Σουφλί, η διαμαρτυρία, που θέλουμε ένα σχόλιο δικό σου, αλλά και αυτό που έγινε με τον προπυλακισμό του Μουφτή στην Ξάνθη. Θα ξεκινήσω από το... Γιατί είναι σημαντικό αυτό που έγινε και στο Σουφλί. Υπήρξε μια συγκέντρωση στο Σουφλί, να πούμε, την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι. Η οποία ήταν πολύ έντονη και μαζική και ήταν και χειρό το μήνυμα που έστειλε για το Αθηναϊκό Κέντρο. Βέβαια. Για την εγκατάλειψη περιοχής και τα ελλειπή μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν τελευταία. Ας σταθώ πρώτα σε αυτό το οποίο συνέβη χρονικά, δηλαδή το επεισόδιο με τον Μουφτή, για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας. Το Πανελλήνιο είδε ένα προπυλακισμό από όργανα τα οποία αντίκειται στην ένωμη τάξη της Ελλάδας, ενός νόμιμου διορισμένου μουφτή, ο οποίος διορίζεται ως δημόσιος υπάλληλος από το ελληνικό κράτος. Σήμερα υπάρχουν τρεις νόμιμοι μουφτίδες και επαναλαμβάνω νόμιμοι μουφτίδες, δηλαδή επικεφαλής των μουσουλμάνων της ελληνικής Θράκης, των Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικού θρησκεύματος, ο ένας στο Δημότυχο και οι άλλοι δύο στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Να εξηγήσουμε, Θεοφάνη, τι είναι νόμος, δηλαδή, τι σημαίνει νόμος. Ακριβώς, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Γι' αυτό το πιάνει, ναι. Επειδή λοιπόν η Τουρκία πρέπει να επιβληθεί και με αυτόν τον τρόπο, εκτουρκίζοντας ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιώντας τη θρησκεία προκειμένου να επιβάλλει στόχους πολιτικές και πρακτικές, θεωρεί ότι οι μουφτίδες πρέπει να εκλέγονται. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στο μουσουλμανικό κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Όπου υπάρχουν μουσουλμάνοι, το κράτος διορίζει τους επικεφαλείς της μουσουλμανικής θρησκείας, οι οποίοι αντιστοιχούν στους επικεφαλείς ταυτόχρονα και το δικαστικού, ας το πούμε, σώματος, μια και είναι επιφορτισμένοι λόγω της θρησκείας τους και με δικαστικά καθήκοντα που αφορούν για παράδειγμα τα διαζύγια. Άρα λοιπόν για όσους δεν γνωρίζουν, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επιβάλει με έναν τρόπο απαράδεκτο πέρα από κάθε ένωμη τάξη τρεις διορισμένους από αυτούς, ελεγχόμενους από αυτούς τους μηχανισμούς της Τουρκίας, οι οποίοι ας το πούμε λειτουργούν σε τεμένη της Θράκης και μάλιστα πέρα από κάθε νομιμότητα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη και είδε το Πανελλήνιο είναι μια προσπάθεια και με αυτόν τον τρόπο να αποδειχτεί ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία, καμιά νομιμοποίηση απέναντι στο μουσουλμανικό κόσμο, ειδικά της Τράκης. Και αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι πέρα ως πέρα παράνομο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η θρησκεία προκειμένου να επιβληθούν οι στόχοι της Τουρκίας, κάτι το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Η ελληνική ένωμη τάξη δια αποφάσεως δικαστηρίων, για όσους γνωρίζουν, έχει κηρύξει πάρα πολλές φορές την παρανομία και την αντιποίηση αρχής που κάνουν κάποιοι οποίοι έχουν διοριστεί ως μουφτίδες από την Τουρκία, οι οποίοι δεν έχουν καμιά δικαιοδοσία, καμιά νομιμοποίηση, και το συνδέει με το γενικότερο διωγμό, δίωξη ή ακόμα γενοκτονία, όπως ονομάζει των μουσουλμάνων της Θράκης. Και μάλιστα αυτή την περίοδο, για όσους δεν γνωρίζουν, παρουσιάζεται μια ταινία χρηματοδοτούμενη από το τουρκικό κράτος, η οποία αναφέρεται στον ανεξάρτητο βουλευτή Αχμέτ Σαδίκ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα το 1995. Για όσους θυμούνται, μαζί με τον Αχμέτ Φαϊκογλου, ήταν αυτοί οι οποίοι εκβίαζαν όχι μόνο την ελληνική δημοκρατία, αλλά γενικότερα το πολιτικό σύστημα, για την ψήφο εμπιστοσύνης προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, λόγω του εκλογικού νόμου, δεν μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ήταν τότε με την απλή αναλογική που είχαν βγάλει δύο έδρες αυτοί. Και χρησιμοποιώντας αυτή την, ας το πούμε, προσπάθεια της Τουρκίας δια των τότε ανεξάρτητων μέσα εισαγωγικά βουλευτών, προσπαθούσε να επιβάλλει και με αυτόν τον τρόπο τις πολιτικές που το είδαμε στη συνέχεια, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, όταν το κόμμα της τουρκικής εκεί μειονότητας όχι μόνο εκβίασε και τελικά πήρε υπουργεία και άλλες
κυβερνητικές θέσεις, αλλά επέβαλε και πολιτικές στη Βουλγαρία προκειμένου να είναι πιο φιλικές με την Τουρκία και στην ουσία να εκβιάζεται ολόκληρη η Βουλγαρία απέναντι στην τουρκική πολιτική. Σε σύγκριση με αυτό που είχε γίνει την περίοδο που ήταν στο Σύμφωνο Βαρσοβίας η Βουλγαρία επί Ζεύκοφ, όπου τότε, και τότε πήγαν να κάνουν κάτι, αλλά έγιναν μαζικές απελάσεις τότε επί Ζεύκοφ από την Βουλγαρία. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι του αρχιβαρίστα του Σουλεϊμάνογλου, του Μαγκαρίτη, ναι. Ο οποίος άλλαξε το επώνυμό του σε Σουλεϊμάνογλου, πήρε μέρος με την Τουρκία και άλλες πολλές περιπτώσεις. Αλλά ήταν σκληρός ο Ζεύκοφ. Δεν άφησε να περάσει η πολιτική τότε. Και μάλιστα ήταν και η περίοδος όπου, αν θυμάστε, που θυμάστε εσείς πάρα πολύ καλά, για όσους όμως δεν θυμούνται, ήταν η περίοδος που είχε γίνει και μια μεγάλη συνάντηση, αν θέλετε, μια συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας απέναντι ακριβώς στην τουρκική πολιτική και στη συνάντηση που είχε γίνει μεταξύ Παπανδρέου και Ζήφκοφ στην Αλεξανδρούπολη, ακριβώς για να τονιστεί αυτή η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Και η βοήθεια που είχαμε από την Βουλγαρία στην κρίση του Μαρτίου τότε ήταν πολύ σημαντική. Το 87, ναι, βέβαια. Όπως και της Συρίας του πατέρα Άσαντ, να μην το ξεχνάμε. Ναι, και φυσικά είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το οποίο θέλει να επιβάλλει η Τουρκία στη Θράκη χρησιμοποιεί και μετέρχεται κάθε μέσο. Το έχουμε πει και μαζί, είναι η οικονομία, είναι οι τράπεζες, είναι η θρησκεία, είναι η παιδεία, είναι οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική ζωή θέλει να ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία. Και που, και που δεν παίζει τίποτα, Θεοφάνη μου, στα μεγάλα συστημικά μέσα. Συνολική ατζέντα η Τουρκία. Είδα τώρα ο Ερντογάν που μίλησε για αυτές τις εξαγγελίες που έκανε, όπου έφτασε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και μίλησε για μουσουλμανική, για τουρκική μειονότητα και μουσουλμανική μειονότητα. Βέβαια, και για τα δύο. Βάζει και τα δύο. Γιατί θέλει να βάλει και το εθνικό και το θρησκευτικό, το συναμφότερον, προκειμένου να εκφράσει τα πάντα. Και για όσους δεν γνωρίζουν, επειδή αναφέρθηκε στον εθνικό όρκο, ο εθνικός όρκος είναι το κατεξοχήν πολιτικό όπλο, ο πυρήνας του κεμαλισμού, στον οποίο υποτίθεται είναι αντίθετος ο Ερντογάν, αλλά όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, χρησιμοποίησε και αυτό προκειμένου να καταδείξει τους εθνικούς στόχους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν βασιλιά ο οποίος είναι γυμνός. Έχουμε έναν ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο. Έχουμε μια Τουρκία η οποία μιλάει για πλήρη επεκτατισμό απέναντι στην Ελλάδα και όπως πολύ ορθά ανέφερες μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Αλλά η Θράκη, το είχε πει και μάλλον το 1920 όταν εκφωνήθηκε ο εθνικός όρκος, ο Μιζακή Μιλή, ο οποίος θεώρησε ότι η Θράκη είναι ο μείζος στόχος. Δεν υπήρξε τότε, για όσους γνωρίζουν στοιχειώδη ιστορία, δεν υπήρξε καμία αναφορά εκείνη την περίοδο για το γεγονός ότι η Θράκη ήταν ενιαία, είχε απελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό. Παρ' όλα αυτά, πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και μετά, ο Κεμάλ το έβαζε συνεχώς και τώρα ο Ερντογάν το θυμήθηκε μετά από 100 χρόνια, βάζοντας και αυτό μαζί με τις γαλάζιες πατρίδες, στρατηγικά βάθη και οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Είναι σίγουρο ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει αυτό που λέγεται Θράκη έξω από τη φαρέτρα της. Δηλαδή μετά την Κύπρο, το Αιγαίο έτσι όπως πάει, αυτό το τρίπτυχο το παλιό που λέγαμε Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος, εξακολουθεί να είναι σε κίνδυνο, Θεοφάνη, έτσι δεν είναι? Ναι, και πολύ σωστά ανέφερε το γεγονός ότι αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. Δηλαδή, δεν παίζει τίποτα. Δηλαδή είναι μείζον στόχος η Θράκη. Όχι μόνο με την εισβολή ή την απόπειρα εισβολή το 2020. Όχι μόνο με το γεγονός που εμείς πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση από την οικονομία μέχρι την καθημερινότητα και από την πολιτική μέχρι την εξάρτηση των θρησκευτικών, πολιτικών και κοινοβουλευτικών παραγόντων της Θράκης, πόσο μάλλον των αυτοδιοικητικών, έτσι ώστε να καταδειχθεί ότι η Τουρκία έχει λόγο στην περιοχή. Δηλαδή ότι χωρίς αυτήν δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Το γεγονός ότι έχει θέσει πάρα πολλές φορές ως κυρίαρχο ζήτημα αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή ότι καταπιέζονται οι λεγόμενοι Τούρκοι της Θράκης. Καταπιέζεται η πιθανότητα ή η ποσόστοση που έχουν στο δημόσιο βίο. Ότι δεν μπορούν να σπουδάσουν, ότι δολοφονούνται άνθρωποι όπως ο Σαδίκ, ότι δεν εκφράζονται ελεύθερα οι θρησκευτικοί λειτουργοί, ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πραγματικά προσομοιάζει με κατάσταση της Γερμανίας στο Μεσοπόλεμο, όταν οι Ναζί λέγανε ότι καταπιέζονται τα δικαιώματα των Σουδητών, των Γερμανών του Βόλγα και όλων των γερμανικών μειονοτήτων ανά την Ευρώπη. Που δεν διαφέρει η πολιτική τότε
του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος με τον λεγόμενο κεμαλισμό. Ναι, και μάλιστα επειδή το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, είναι καλό να επαναλάβουμε όταν έγινε η δίκη για το πραξικόπημα ή για την απόπειρα πραξικόπηματος από τον Χίτλερ. Μίλησε πολύ ορθά και αναφέρθηκε ένας σπουδαίος συγγραφέας, ο Ντέιβιντ Ίθι του Χάρβαρντ, ο οποίος είπε ότι μέσα πρακτικά αναφέρεται ότι ο Χίτλερ είπε ότι δάσκαλός μου πρώτος είναι ο Μουσολίνη, αλλά ο καλύτερος δάσκαλός μου είναι ο Κεμάλ. Συνεπώς, όταν αναφέρεται στον Χίτλερ του Βαρδάρη ή στον Χίτλερ της Ανατολής για τον Κεμάλ, ο γερμανικός εθνικοσοσιαλιστικός τύπος, αναφέρεται σε έναν εθνικιστή, φασίστα, ναζί, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε όρους μεσοπολεμικούς, αναφέρεται ως πρότυπο και έμπνευση για μια ηττημένη Γερμανία, η οποία πρέπει να ανακτήσει τα εδάφη της. Τι κάνει λοιπόν σήμερα ο Ερντογάν? Επαναφέρει τον κεμαλισμό, τον βάζει στα δικά του μέτρα, χρησιμοποιώντας φυσικά και το θρησκευτικό συνέστημα, προκειμένου να επιβάλλει μια πολιτική από την Κερίνια μέχρι το Καστελόριζο και τη Θράκη. Φάνη μου, πάμε στο σουφλί και στη διαμαρτυρία. Θεοφάνη, ήθελα να πω σχετικά με αυτά που είπαμε πριν, ότι αποτελεί προτεραιότητα πάντα η Θράκη, και για έναν άλλο λόγο, πέρα από το στρατηγικό σημείο, είναι το πάτημα στην Ευρώπη για την Τουρκία. Έτσι. Είναι η ευρωπαϊκή μεριά της Τουρκίας. Και οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί μάλλον, ήταν εκεί πριν να πάρουν την πόλη. Είχαν περάσει στη Θράκη από το 1360 και, δηλαδή μιλάμε για 660 χρόνια είναι η Θράκη, η υποτουρκική κατοχή. Έτσι, και ήταν και η πρώτη τελευταία πριν τα Δωδεκάνησα που απελευθερώθηκε. Έτσι. Και με τον τρόπο απελευθερώθηκε και τελικά έμεινε αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως Δυτική Θράκη. Παρ' όλα αυτά είναι και ένας ορισμός λανθασμένος, γιατί βλέπει τη Θράκη από την τουρκική ματιά και οπτική και όχι από την ελληνική. Είναι καλό να προσέχουμε ακόμα και τους συμβολισμούς, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και πολύ ορθά έβαλε και ο Αντρέας ο Μαζαράκης το ζήτημα της αμοιβαιότητας, η οποία αμοιβαιότητα, όπως ξέρουμε, δεν λειτουργεί. Και πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου, επανέλαβε εμέσως μια πρόταση που είχε κάνει ο αείμνηστος ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης ίδια τη δεκαετία του 80, να ανακηρυχθεί με το ίδιο καθεστώς που έχει το Βατικανό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δηλαδή να είναι υποκείμενο διεθνούς δικαίου. Να έχει δηλαδή αυτά τα οποία γνωρίζουμε ως δικαιώματα, ένομη προσωπικότητα, ένομη τάξη, το Βατικανό, το οποίο δυστυχώς δεν το έχει το Πατριαρχείο, με αποτέλεσμα να είναι εκβιαζόμενο, να είναι όμοιρο, μια κατάσταση της Τουρκίας και της εσωτερικής. Το είχε βάλει το θέμα ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης. Αυτό λέει, αυτό είπε ο... Και είχε απαντήσει τότε, νομίζω, ο Βαρθολομαίος, ποιος ήταν? Ο Δημήτριος ήταν πριν. Ότι δεν μπορούμε να γίνουμε Βατικανό, δεν είναι στις παραδόσεις μας, κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Αυτό ο μεγάλος στόχος, ή αν θέλεις, η γεωπολιτική που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές της Ορθοδοξίας. Ναι. Η γεωπολιτική της Ορθοδοξίας είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τον Ελληνισμό, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, βεβαίως. Και δεν τη μαθαίνει, νομίζω, κανείς. Δεν τη μελετάει. Μελετάμε διάφορες γεωπολιτικές θεωρίες που έρχονται κυρίως από τον αγγλοσαξονικό κόσμο. Αλλά υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο ενός Γάλλου συγγραφέα που μιλάει αυτό ακριβώς για τη γεωπολιτική της Ορθοδοξίας. Εκείνη την περίοδο δυστυχώς ακούστηκαν, επειδή υπήρχε για ακόμα μια φορά εκβιασμός της Τουρκίας προς το Πατριαρχείο, ακούστηκαν και κάποιες προτάσεις οι οποίες πραγματικά ήταν αστείες. Δεν γνώριζαν το μέγεθος και την οικουμενικότητα και τη σημασία και την παγκοσμιότητα της Ορθοδοξίας και του Πατριαρχείου. Να μεταφερθεί το Πατριαρχείο στο Άγιο Όρος, στην Πάτμο, ακόμα και στις σφαίρες των Εύρων. Και κλείνοντας αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και ο Ανδρέας αλλά και εσείς, όταν μιλάει κάποιος για τη Θράκη, και ειδικά στο κρεμασμένο το σπίτι, δηλαδή πραγματικά μιλάει ο Ερντογάν στο κρεμασμένο το σπίτι, δεν έχει δικαίωμα να μιλάει η Τουρκία όταν έχει εξαφανίσει την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, Ήμβρου και Τενέδου, την ίδια στιγμή να απαιτεί οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους και η πολιτική τακτική της Τουρκίας για τη Θράκη, να απαιτεί να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο το έχει παραβιάσει και το έχει βιάσει, παραφύσει και καταφύσει η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό ίδρυμα που λειτουργεί στη γειτονική χώρα είναι το νεκροταφείο, είναι τα κημητήρια, είναι οι τάφοι, είναι οι κηδείες και οτιδήποτε άλλο μη σχετικό με τη ζωή. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και να συνδέσω το δεύτερο ερώτημα με αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Θράκη, εμένα μου θυμίζει αυτά τα οποία διάβασα, έζησα στη δεκαετία του 70 και του 80, μικρό παιδί και έφηβος. Δηλαδή
αυτή η τακτική που έζησαν οι γονείς μου, η οικογένειά μου και γενικότερα όλοι όσοι βρεθήκαμε στον Εύρο, είτε ως μόνιμη κατοικία είτε ως πολιτική εξόριστη, θα το έλεγα. Το θα σε στείλω στον Εύρο. Ναι, βέβαια. Αυτό το θα σε στείλω στον Εύρο μου θυμίζει εξορία. Μου θυμίζει τους ανεπιθύμητους, μου θυμίζει αυτούς οι οποίους δεν τους θέλει το κέντρο, τους στέλνει στα σύνορα. Τόπος εξορία. Τόπος εξορία. Τόπος εξορία. Έτσι λοιπόν αυτά τα παιδιά, γιατί πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά τα οποία βρέθηκαν στο Σουφλί, τα γνωρίζω προσωπικά. Πάρα πολλοί από αυτούς τους νέους, οι οποίοι βρέθηκαν από όλο τον Εύρο και συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του νομού, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, δεν το έκαναν ούτε με πολιτικά κριτήρια, ούτε με κομματικά ωφέλη και κίνητρα, αλλά το έκαναν γιατί πονούν αυτό το χώρο, πονούν αυτόν τον νομό, πονούν, αν θέλετε, το κέντρο και τον πυρήνα του ελληνισμού. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό το οποίο συνέβη το 23 τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο με την καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα, ότι κατέστρεψε ενδεχομένως και το μέλλον αυτής της περιοχής, αλλά κάποιος μπορεί να μας πει ότι αυτή η φωτιά, αν θέλεις, έβγαλε στην επιφάνεια μια μεγάλη καταστροφή που αφορά τη δημογραφία. Ο Εύρος, θα πρέπει να το πω εμφατικά, χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, ούτε πρόκληση συναισθημάτων ή αισθημάτων προκειμένου κάποιος να αισθανθεί άσχημα ή να αισθανθεί ότι γίνεται λαϊκισμός, αυτή τη στιγμή ο Εύρος πεθαίνει. Δημογραφικά αργοπεθαίνει και ενδεχομένως αν δεν ληφθούν μέτρα σήμερα, να είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όπως και όπως και η γειτονική νομή, όχι μονάχα ο Εύρος, ολόκληρη η Θράκη, όπως και κομμάτια της Μακεδονίας ερημώνονται. Όλο ακριβώς αυτό το κομμάτι. Επειδή όμως ο Εύρος, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, είναι αν θέλεις και η συνθήκη Λοζάνης το έλεγε, αλλά και η πραγματικότητα. Στον Εύρο δεν είχαμε τους μουσουλμάνους που έχουμε σε ποσοστά στο Ρεδόπ και στην Ξάνθη. Ο Εύρος ήταν ένας νομός ο οποίος αποτελούνταν βασικά από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης, Μικρασιάτες, Καπαδόκες και Ποντίους κατά 100%. Για να λειτουργεί και σαν ανάγχωμα, βέβαια. Ακριβώς. Αυτό ήταν ο λόγος. Και αυτό έπρεπε να το προσέχουν ιδιαίτερα τον. Ναι, το αντίθετο γίνεται. Και ακριβώς αυτή την περίοδο ζούμε μια δημογραφική καταστροφή η οποία αφορά χωριά και οικισμούς και πόλεις που θυμίζουν έρημο. Και ορισμένες οάσεις όπως είναι η Αλεξανδρούπολη από όσο επιβεβαιώνουν την κατάσταση. Στο Αρμένιο που είναι το ακρότατο όριο της ελληνικής επικράτειας, το 2024 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, είχαμε 300 θανάτους και μία γέννηση. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό το νούμερο, αλλά το λέω για να προσθέσω ότι στο Σουφλί είχαμε αντίστοιχα ποσοστά, στην Οριστιάδα το ίδιο και σε χωριά τα οποία σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει πλέον κανείς, δηλαδή θα έχουν πεθάνει όλοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία Αλεξανδρούπολη, η οποία λειτουργεί, όπως είπα και πριν, ως όαση απέναντι σε μια έρημο, η οποία συγκεντρώνει όμως σε ένα αδύναμο σώμα, ένα υδροκέφαλο καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει. Το ίδιο φυσικά εμφανίζεται και όλη η Ελλάδα, με μια Αθήνα ως υδροκεφάλι, ως μια κατάσταση η οποία είναι αναντίστοιχη, με την πλαδαρότητα και τα αποστεωμένα κεντρικά μέλη ενός σώματος. Αυτό ήταν και το ζήτημα της συγκέντρωσης που έγινε την Παρασκευή. Η κραυγή αγωνίας αυτή που ακούστηκε από τον Εύρο ουσιαστικά. Και ήταν μαζική συγκέντρωση, Θεσσαλονίκη. Ναι, με συμμετοχή πολιτών και εκκλησίας και πολλών φορέων. Βεβαίως. Γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα και το κράτος να αποσύρεται διακριτικά ή λιγότερο διακριτικά. Για παράδειγμα, κλείσανε δημόσιες υπηρεσίες. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι σε μια περιοχή που εξυπηρετεί το βόρειο κομμάτι του Εύρου, δηλαδή την Οριστιάδα και πάνω, δεν υπάρχει πλέον τράπεζα. Υπάρχει μόνο στην Οριστιάδα. Δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κέντρο υγείας. Το πλησιέστερο νοσοκομείο από το Αρμένιο μέχρι το Διδημότικο είναι περίπου 150 χιλιόμετρα. Και το επόμενο νοσοκομείο από το Αρμένιο στην Αλεξανδρούπολη, για όσα περιστατικά που τα περισσότερα δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει, είναι απόσταση 250 χιλιόμετρων. Σχολεία που κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών, παρότι προβλέπει το καθεστώς ότι ολιγομελεί τμήματα σε περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και για λόγους μετακίνησης αλλά και ασφάλειας των μαθητών. Σχολεία τα οποία κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών και μετακινούνται παιδιά ένα ή δύο στο κέντρο του Δήμου, όπως είναι στην Οριστιάδα, ο οποίος ο Δήμος Οριστιάδας έχει περίπου 40 χωριά, τα οποία πλην του Δήμου, πλην
του κεντρικού Δήμου, τα υπόλοιπα 40 έχουν σημαντικό πρόβλημα δημογραφίας. Μιλάμε για χωριά τα οποία πριν 10 και 20 χρόνια είχαν εκατοντάδες παιδιά και σήμερα έχουν ένα και δύο. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται σε ένα νομό ο οποίος έχει σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης, γιατί καταστράφηκε ο παραγωγικός ιστός πέρσι, την οτροφία, αγροτική παραγωγή, μελισσοκομεία, σειροτροφία και μια σειρά άλλα τοπικές παραγωγές, οι οποίες είναι γνωστές όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν βρήκανε το αναγκαίο που πρέπει να κάνουν οι κατοικοί και οι συμπατριώτες μου. Δηλαδή να υπερασπιστούν τον νομό, ο οποίος έχει την πιο κεντρική σημασία, νομίζω, μαζί με τα νησιά του Αιγαίου για όλη την πατρίδα μας. Νομίζω ότι είναι οι καλύτερες κινήσεις αυτές, η επαρχία δηλαδή γενικά, ξεκινώντας από τον Εύρο, να στυλώσει τα πόδια της και να διαμαρτυρηθεί σε αυτό το υδροκεφαλικό κράτος των Αθηνών, το οποίο πνίγει τη χώρα, την έχει πνίξει τελείως. Δεν είναι ο Εύρος και δίπλα, όπως είπαμε, και η Μακεδονία. Εγώ ξέρω περιστατικά, ας πούμε, στην περιοχή της Ροδόπολης, αυτά που δεν έχουν ένα τρένο μόνο. Και αν σταματήσει και αυτό, ποιος θα πηγαίνει εκεί και πώς θα γίνει η επικοινωνία του κόσμου. Έθιξε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το τρένο έρχεται πια στην Αλεξανδρόπολη. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Επειδή η δική μου οικογένεια ήταν σειροδρομική και προερχόμενη μάλιστα από την Ανατολική Θράκη, πέρασε μετά το 1922 στο δυτικό μέρος του Εύρου. Ο πατέρας μου λοιπόν και ο παππούς μου έλεγαν, και το διασταύρωσα και ιστορικά, ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαμε 17 δρομολόγια ημερήσια τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες του Εύρου. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε ένα υποτιθέμενο δρομολόγιο μετά από μια διακοπή περίπου 6 με 7 ετών, αφού είχε προηγηθεί μια άλλη διακοπή άλλων τόσο ετών, το οποίο δρομολόγιο θα εξυπηρετεί με λεωφορεία ενδιάμεσα τη γραμμή που πρέπει να εξυπηρετεί ένα τρένο σύγχρονο. Είμαστε το 2024, να μας ακούνε, ναι, όχι το 1924, ναι. Το 2024. Το λέω εμφατικά, γιατί ο άξονας Αλεξανδρούπολη Μπουργκάς, δηλαδή πύργου Βουλγαρίας, πρώτον παρακάμπτει τα στενά, δεύτερον δίνει ένα μεγάλο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό πλεονέκτημα στην πατρίδα μας, που λίγα κομμάτια γης το έχουν σε όλο τον κόσμο, και τρίτον αποψηλώνει την Τουρκία, η οποία εκβιάζει με οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε και τις εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τα στενά, αλλά και γενικότερα χρησιμοποιώντας αυτή τη θέση στις συμμαχίες στις οποίες μετέχει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις εγκαταλείψει έναν άξονα το οποίο και οι Αμερικανοί αλλά και οι Ρώσοι αλλά και άλλες δυνάμεις θεωρούν ότι είναι σημαντικός, όταν δεν έχεις δώσει κανένα απολύτως πραγματικό κίνητρο στους εναπομείναντες κατοίκους του Εύρου, οι οποίοι εγώ τους θεωρώ κασκαντέρ, ήρωες, ασυμβίβαστους, ακρίτες και ό,τι άλλο μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή, προκειμένου να χαρακτηρίσω ανθρώπους οι οποίοι διαβιούν σε έναν νομό ο οποίος έχει χίλια μύρια προβλήματα και συν τα εξωγενή χαρακτηριστικά που είναι η Τουρκία, αυτά τα προβλήματα τα αυξάνει. Και μέσα στα αιτήματα όλων των συγκεντρωμένων είναι και αυτό, ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνικού δικτύου του Εύρου και επίσης η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό που δεν υπάρχει, οι κενές θέσεις προσωπικού. Ξέρεις, Λεωνίδα και Σπύρο, αυτό το οποίο είπα ως καταληκτική πρόταση στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, δηλαδή αν υπήρχε μία δημογραφική πίεση και ασφυξία όπως γνωρίζουμε με την περίπτωση για παράδειγμα του χωριού στην Ευρυτανία, όπου έγινε μία ανακοίνωση και όπου κάποιες οικογένειες πήγαν να εγκατασταθούν μαζί με τα παιδιά τους εκεί προκειμένου να αναστήσουν το χωριό, θα το κατανοούσε, γιατί υπάρχει μια πίεση κοινωνική, οικονομική, δημογραφική κλπ. Στον Εύρο όλα αυτά υπάρχουν, συν το γεγονός ότι υπάρχει απέναντι μια Τουρκία, η οποία Τουρκία είτε θα στέλνει με τους διακινητές χιλιάδες ανθρώπους από το ποτάμι, είτε θα τους στέλνει από τα χερσαία σύνορα στις Καστανιές, είτε θα εκβιάζει τους ψαράδες να μην ψαρεύουν στα διεθνή ύδατα, πόσο μάλλον στα εγχώρια εθνικά, είτε θα πιέζει και θα εκβιάζει τους κυνηγούς και τους ψαράδες στο δέλτα του Εύρου, είτε θα δημιουργεί προβλήματα στην παρέβρια περιοχή, είτε, που σημαίνει ότι αυτό αυξάνει την πίεση και αυξάνει, αν θέλεις, την ανασφάλεια, ναι θα το πω, την ανασφάλεια πάνω από 110-120 χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι μένουν αυτή τη στιγμή στον Εύρο.
Αυτή η ανασφάλεια ήταν και ένα αίσθημα το οποίο είχαν νιώσει οι Βυζαντινοί όταν οι Τούρκοι εμφανίστηκαν πλέον στη Θράκη και στα Βαλκάνια. Ήτανε... Ξέρεις τη Λεωνίδα, υπήρχαν τότε, εσύ το ξέρεις και ο Σπύρος που διαβάζει την ιστορία, υπήρχε τότε ένα καθεστώς η οποία ονομάζονταν πρόνοιες. Ναι, βέβαια. Οι οποίες πρόνοιες ήταν ειδικά βοηθήματα του κεντρικού κράτους προς τους ακρίτες, οι οποίοι έπαιζαν το ρόλο όχι μόνο της παρουσίας ως κάτοικοι που δυνάμωναν και αναζωογονούσαν την οικονομία με την παραγωγή, αλλά κρατούσαν και το ρόλο του εθνοφύλακα. Κάτι το οποίο τον έχουμε έτσι κι αλλιώς εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι, από μια ηλικία, από τη στιγμή που φύγεις από το στρατό κάνοντας τη θητεία σου και μέχρι κάποια ηλικία, είσαι πλέον εθνοφύλακας, προκειμένου να υπερασπιστείς ένα έδαφος, ένα ποτάμι, την ίδια την οικογένειά σου, την εστία σου, τη δουλειά σου και οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιος να φανταστεί ως καθημερινότητα στη ζωή ενός ανθρώπου, σε μια περιοχή η οποία γνωρίζουμε ότι σύν της άλλης έχει και τα βαριά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι της ανεργίας, όπως είναι της διαφοράς, για παράδειγμα, στο βιωτικό επίπεδο σε σχέση με μια άλλη περιοχή της Ελλάδας, ή ακόμα και σε αυτό το οποίο υπονοήσατε ή εννοήσατε, στο γεγονός ότι η στελέχωση μιας δημόσιας υπηρεσίας δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα γίνει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Και έχουμε και προϊστορία. Αυτό που είπες, Φάνη, για την έννοια της πρόνοιας ή κοινωνική πρόνοια, ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Έρχεται, φτάνει μέχρι το Βυζάντιο. Είναι μια παλιά υπόθεση πριν υπάρξει ίδρυση του κράτους, του ελληνικού. Ναι, και είναι, αν θέλεις, αυτό το κοινοτικό πνεύμα, το οποίο ειδικά στη Θράκη ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένο, το οποίο κράτησε και σε δύσκολες στιγμές το θρακικό ελληνισμό ζωντανό. Είτε με τα σχολεία, είτε με τα ορφανοτροφία, είτε με τα αλληλοδιδακτικά, προκειμένου να καταλήξουμε έστω και αργά στην απελευθέρωση περιοχής. Αλλά το μείζον για μένα θέμα είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να αποφασίσει, είτε με τα πορίσματα της διακομματικής, τα οποία μένουν ανεκτέλεστα και ανεφάρμοστα, είτε με πραγματικές πολιτικές, να αποφασίσει τελικά ότι ο Εύρος δεν είναι εξορία. Αυτό το θα σε στείλω στον Εύρο, το οποίο το έζησα μικρό παιδί. Υπάρχει και υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Σαν φράση. Προφανώς υπάρχει ακόμα. Σαν απειλή, δηλαδή υπάρχει ακόμα. Δηλαδή συμβαίνει κάτι, να σε στείλω στον Εύρο. Υπάρχει ακόμα. Και πώς φεύγει αυτό το στερεότυπο μέσα από τα μυαλά των ανθρώπων στην καθημερινότητά μας, στη φρασιολογία μας. Δηλαδή αυτό το οποίο, ας πούμε, είδα. Θυμάστε την ταινία του Βέγκου, ο οποίος ήταν υπάλληλος στην εφορία, ο οποίος αντιστάθηκε σε έναν εκβιασμό. Βέβαια, και τότε. Στη διαφθορά. Και το στείλανε μετάθεση στο σουφλί. Στο σουφλί. Και που, το έδειξε, πούμε, που το έδειξε που ακριβώς είναι. Πού είναι το σουφλί. Ναι, ναι, βέβαια. 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 Και αυτά δεν φεύγουν εύκολα, αυτά τα στερεότυπα. Δεν φεύγουν εύκολα τα στερεότυπα. Και επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι μέχρι το 1974 το σχέδιο άμυνας της πατρίδας μας ήταν ο Νέστος, δεν ήταν ο Εύρος. Μετά το 1974 αναθεωρήθηκε το σχέδιο άμυνας μετά την εισβολή στην Κύπρο. Η πρώτη γραμμή πλέον υπάρχει στον Εύρο. Και πρέπει αυτό να το πούμε φαρσός, γιατί όταν μέχρι το 2000-2001 δεν υπήρχαν δρόμοι, γιατί το επιχείρημα ήταν ότι αν κάνουν εισβολή οι Τούρκοι, μην τους βρουν έτοιμους. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, ακόμα και ως σκέψη. Έτσι. Και είναι εφιαλτικό σενάριο να σκέφτεσαι ότι μέχρι το 1974, δηλαδή μέχρι πριν 50 χρόνια, η Ελλάδα είχε αποσύρει διακριτικά την άμυνά της από τη Θράκη. Ένα πράγμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αντίστοιχα, την Κύπρο που την εγκαταλείπουμε και μεταφερόμαστε στο Αιγαίο, αν δεν κινδυνεύσει και το ίδιο το Αιγαίο. Ναι, γι' αυτό λοιπόν, επειδή τούτες τις μέρες, πολύ ωραία το έλεγε και ο Ελίτης, επειδή τούτες τις μέρες τιμάμε έναν ξεσηκωμό και μια αντίσταση, είναι καλό να εμπνεώμαστε. Βεβαίως. Ειδικά τώρα που δοκιμάζεται η επιβίωσή μας και η συνέχεια μας ως έθνος. Και απέδειξε ότι ακόμα και σε δύσκολες στιγμές παρακμής, σύψης, έλλειψης πολιτικού σχεδίου, μιας κατάστασης η οποία δεν φημιζόταν και για τη δημοκρατία της εκείνη την περίοδο, εντούτοις υπήρξε ο λαός ο οποίος αντιστάθηκε 8 ολόκληρους μήνες, έκανε το βορειοϋπηρετικό έπος, έκανε αυτό το πραγματικό αντιστασιακό έπος, και κατά τη γνώμη μου είναι και μια ευκαιρία η συζήτησή μας να τονίσουμε και να δείξουμε ότι οι 8.000 άταφοι νεκροί μας αξίζουν και την κηδεία, δηλαδή τη φροντίδα, και την ταφή, αξίζουν και την τιμή μας. Άρα λοιπόν όσοι έχουν
όσοι μας ακούν και έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με ήρωες πεσόντες του βορειοπηρετικού έπους, να δώσουν δείγμα DNA στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΣ, δεν υπάρχει κόστος, έτσι για να ώστε να βρεθεί να γίνει ακόμα ταυτόπιση. Και ένας. Έτσι, ναι. Ακόμα έτσι. Και ένας να βρεθεί είναι τιμητικό για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας έδειξαν πώς πρέπει να αντιστέκεται ο ελληνισμός. Και φαίνεται αυτό χαρακτηριστικά βλέποντας τα επίκαιρα εκείνης της εποχής, το κόσμος που βγήκε έξω, που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, Θεοφάνη μου, ότι όλοι αυτοί ήταν μεταξικοί, έτσι. Και βγήκαν όπως βλέπεις με το χαμόγελο στα χείλη. Βέβαια. Κανείς δεν κρύφτηκε, κανείς δεν λιποψύχησε, κανείς δεν έβαλε την ουρά στα σκέλια. Βέβαια, και πήγανε άπαντες ναι, να υπερασπίσουν την πατρίδα. Και άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν όπως ο θείος μου, όπως όλοι, δεν υπήρχε κάποιος στην οικογένειά μας που να μην είχε πολεμήσει εκείνη την περίοδο. Ακριβώς, ναι. Άρα λοιπόν είναι καλό, ειδικά σήμερα που υπάρχει μια κρίση ταυτοτική, ή για να το θέσω ακόμα πιο εμφατικά, οντολογική για τον ελληνισμό, είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν ούτε πτυχία, ούτε μεταπτυχιακά, ούτε διδακτορικά, είχαν ψυχή μέσα τους, αντιστάθηκαν και νίκησαν και στη βαρβαρότητα, στους πιο σύγχρονους στρατούς εκείνης της εποχής, και τελικά έδειξαν ότι ακόμα και ο ελληνισμός σε δύσκολες στιγμές μπορεί να πετύχει πολλά. Και οι μάνες που είπαν το καλό βόλι στο να πάει ο καθένας να υπερασπιστεί την πατρίδα. Όταν βρίσκεσαι πραγματικά σε οικογένεια, γιατί κάθε ελληνική οικογένεια έχει και ένα πολεμιστή, έχει και ένα αναγνωούμενο ακόμα που δεν έχει ταφεί, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη θυσία ήταν το να δίνεις το σπλάχνο σου, να δίνεις το αίμα σου, να δίνεις το παιδί σου, να δίνεις τέλος πάντων ό,τι σου έδωσε ο Θεός απλόχερα, να το δίνεις στην πατρίδα. Μια πατρίδα η οποία μπορεί αργότερα αυτούς τους ανθρώπους να τους ξέχασε, γιατί προέκυψε και ο αδελφοκτόνος, εμφύλιος πόλεμος. Αυτό ήταν. Και όλα αυτά να μπουν σε αυτή τη βαρβαρότητα, σε αυτή τη μηχανή του κοιμά που πραγματικά ισοπαίδωσε την ελληνική ταυτότητα και αντίσταση. Αλλά έδειξε ότι πραγματικά αυτός ο ελληνισμός, αυτός ο λαός μπορεί να πετύχει πολλά ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ίσως σήμερα, στην έλλειψη σχεδίου προτάγματος, συμβόλων, προτύπων, παραδειγμάτων και δειγμάτων τέτοιων ηρωικών μορφών όπως είναι του 40-41, να είναι αν θέλεις και ένα σχέδιο το οποίο θα μας εμπνεύσει και ως ελληνισμό.